Έχουμε κοντά μας απόψε τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, πρώην δικαστικό, πρώην υπουργό. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστώ καλησπέρα πολύ σας που είστε κοντά μας. Εσείς ελέγχεστε για αυτή την υπόθεση. Πριν όμως πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να συνδεθούμε με τον Νίκο Σβέρκο, διευθυντή του Αυγή.gr. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα σε όλη την εκλεκτή παρέα. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Νίκο, εσείς καταφέρατε και συνομιλήσατε με την μεταφράστρια η οποία υπογράφει, τη διαπιστευμένη μεταφράστρια η οποία υπογράφει την μετάφραση του εν λόγω εγγράφου, σωστά? Βεβαίως. Συνομιλήσαμε σήμερα, είχαμε μια μακρά συνομιλία και εγγράφος μας απάντησε σε όσα ερωτήματα της θέσαμε. Και με την απάντησή της ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η μετάφραση την οποία έστειλε είχε κανονικά τα μέσα όλα τα ονόματα τα οποία φαίνεται να αφαιρέθηκαν από κάποιον, δεν γνωρίζουμε από ποιον μέχρι στιγμής, και να περιέχονται κανονικότατα στην μετάφραση την οποία απέστειλε. Αυτό σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε. Άρα η κυρία απέστειλε πιστή μετάφραση του αρχείου. Πιστότατα τη μετάφραση όπως υποστηρίζει η ίδια. Εδώ να πούμε το εξής, γιατί αυτό το οποίο απαντά η κυρία Καρατζά, Δέσποινα Καρατζά είναι το όνομα της μεταφράστριας, πιστοποιημένη μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντά με αυτόν τον τρόπο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ισχυρίστηκε νωρίτερα ότι την ευθύνη για την μετάφραση την φέρουν μόνο για οι πιστοποιημένοι μεταφραστές. Να πούμε ότι η μετάφραση της κυρίας Καρατζά έγινε πριν εφαρμοστεί το νέο σύστημα μετάφρασης. Άρα δηλαδή περνούσε από έλεγχο κανονικότητα η μετάφραση της πιστότητας του εκάστοτε του κάθε ενός κειμένου το οποίο ανατίθεται στον κάθε μεταφραστή. Μάλιστα όπως εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι για παράδειγμα υπάρχουν πολλοί και πολλές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν εργαστεί παλαιότερα με αυτό το σύστημα και έλεγαν ότι ακόμα και τα παραμικρά έγγραφα περνούσαν από εξονυχιστικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Η κυρία λοιπόν Καρατζά, αυτό το οποίο μας λέει στο αυγή.gr με την απάντησή της, τη γραπτή της απάντηση, είναι ότι με τη διαδικασία αυτή ελάμβανε γραπτός και εγγράφος το εκάστοτε έγγραφο το οποίο έπρεπε να μεταφράσει, ακριβώς σε hard copy δηλαδή. Το μετέφραζε και απέστελνε τότε εκείνη την εποχή, έτσι ήταν το σύστημα, έστελναν οι μεταφραστές τη μετάφραση και μαζί παρέδιδαν και το αρχικό κείμενο. Η κυρία Καρατζά λοιπόν υποστηρίζει ότι δεν έχει την κατοχή της το αρχικό κείμενο, ωστόσο έχει τη μετάφραση. Και στη μετάφραση, όπως λέει, εμπεριέχονται όλα τα ονόματα, τα επίμαχα ονόματα, τα οποία κατόπιν φαίνεται να αφαιρέθηκαν από μια μετάφραση την οποία ζήτησε σε δεύτερο χρόνο η τότε ανακρίτρια που χειριζόταν την υπόθεση, η κυρία Λεβιζοπούλου. Αναφέρεται, Νίκο, καλησπέρα, είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης, αν δεν έχεις εικόνα. Αναφέρεται η κυρία Καρατζά και λέει ότι όπως είναι δημοσιοποιημένη στο gov.gr. Άρα, παρά το γεγονός ότι έγινε η μετάφραση με το παλαιό σύστημα ακόμα, υπάρχει και ηλεκτρονικά, υπάρχουν δηλαδή ηλεκτρονική αποτύπωση όλων αυτών των κειμένων. Ναι, η κυρία Καρατζά με την φράση της αυτή βάζει και αυτό το θέμα. Άρα νομίζω ότι είναι και εύκολα, είναι εύκολο κανένας να ελέγξει, και μιλάμε για τους απολύτως αρμοδίους, να ελέγξει σε ποια μορφή ακριβώς εστάλει αυτή η μετάφραση και να δούμε και λίγο ποιο είναι το σημείο εκείνο στο οποίο η τελική εκδοχή αυτού του κειμένου εμφανίζεται χωρίς τα επίμαχα ονόματα. Εκεί νομίζω ότι βρίσκεται και το κλειδί, αλλά να σας πω και το εξής. Είναι και περίεργο γιατί η κυρία Λεβιζοπούλου σε ένα έγγραφο το οποίο είχε ήδη μεταφραστεί, όπως σύμφωνα με πληροφορίες όπως μας φτάνουν και σε εμάς και στο αυγή.gr, ζήτησε νέα μετάφραση και σε αυτή τη νέα μετάφραση αφαιρούνται αυτά τα ονόματα. Ένα έγγραφο το οποίο η αρχική του ημερομηνία είναι 25η-5η του 2017 και αυτή η μετάφραση που κοιτάμε τώρα, η παραποιημένη τουλάχιστον ως προς το τελικό κείμενο, έχει ημερομηνία 12/4/21. Έτσι αλλιώς, ναι, ακριβώς, γιατί μεσολάβησαν φαίνεται κάποιες ημέρες μέχρι να υπάρξει και τελική πιστοποίηση αυτού του εγγράφου. Μάλιστα. Και να συμπεριληφθεί και στη δικογραφία, όπως φαίνεται. Νίκο Σβέρκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτό το νέο λιθαράκι σε αυτή την υπόθεση, την πολύ μπερδεμένη.